Αυτές τις μέρες, αγαπητοί μου, υπάρχει ένα θέμα. Πώς θα εορτάσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Άγιον Πάσχα εφέτος με την επιδημία του κορονοϊού? Υπάρχουν αντιδράσεις οπωσδήποτε, διότι οι εκκλησίες θα λειτουργήσουν και κλεισμένων των θυρών. Θα ήθελα όμως να υπενθυμίσω στους αγαπητούς νεοέλληνες ότι επί τόσα χρόνια, όταν είχαμε την ελευθερία να εορτάσουμε, μόλις ακούγαμε το Χριστός Ανέστη, φεύγαμε σαν κυνηγημένοι να πάμε για τη μαγειρίτσα μας και αφήναμε τη λαμπροτάτη λειτουργία του Πάσχα μόνο για τους ιερείς και μερικούς χριστιανούς λίγους. Επίσης τα Χριστούγεννα, όταν ο ιερέας καλούσε και η εκκλησία μας με το δεύτε είδομεν πιστή που εγεννήθη ο Χριστός, οι νεοέλληνες γύριζαν μεθυσμένοι, κουρασμένοι, νισταγμένοι για να κοιμηθούν στο σπίτι τους. Επίσης κοινωνούσαμε Χριστούγεννα και Πάσχα για το καλό της χρονιάς, για το καλό. Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλο Σάββατο, χωρίς να είμαστε προετοιμασμένοι, χωρίς να έχουμε ανθρώπινη κοινωνία μεταξύ μας, χωρίς να έχουμε κοινωνία με τους γονείς μας, με τα αδέρφια μας, με τους ανθρώπους. Χωρίς ανθρώπινη κοινωνία πηγαίναμε για θεία κοινωνία. Οπότε ήρθε η στιγμή να εορτάσουμε στο σπίτι μας, να κάνουμε το σπίτι μας εκκλησία, διότι μπορεί κανείς να διαβάσει απόδειπνα από το προσευχητάριο χωρίς παρουσία ιερέως. Μπορεί να κάνει χαιρετισμού στην Παναγία χωρίς ιερέα και μπορεί να παρακολουθήσει τις ωραίες ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος από την τηλεόραση και το Πάσχα, έχοντας στα χέρια του την Ιερά Σύνοψη και παρακολουθώντας τα κείμενα και τις ψαλμωδίες. Υπάρχει κίνδυνος όμως και φόβος την ώρα που η Μητρόπολη Αθηνών και το κανάλι θα έχει τη Θεία Λειτουργία, μερικοί εξ ημών να παρακολουθούν διάφορα προγράμματα καλλιτεχνικά, μπουζούκια και κλαρίνα. Υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Γι' αυτό λοιπόν επέτρεψε ο Θεός, όπως λέγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι, αθεοί ουδέν, και όπως λένε και οι Άγιοι, έκβαλε των πειρασμών και ουδής Άγιος, να δοκιμαστούμε, να δοκιμάσουμε την πίστη μας. Εάν πιστεύουμε εις τον Χριστό και στην Παναγία, μπορούμε να προσευχόμεθα, όπως είπε ο ίδιος ο Κύριος, Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Και τέλος θα μπορέσουν οι ιερείς και οι αρχιερείς να λειτουργήσουν αργά, ήρεμα, πανηγυρικά, χωρίς να πιέζονται, να τελειώσουν γρήγορα τη Θεία Λειτουργία για να πάμε για τη μαγειρίτσα. Καλή Ανάσταση, καλή μετοχή στο Γολγοθά και στην Ανάσταση του Χριστού. Αμήν.